Διαβάτη, την συνάδελφο τη Φανή Πλατσατούρα. Λοιπόν, η κυρία Διαβάτη ομολογεί καταρχήν την ηλικία της. Λέει ότι είναι 77 ετών. Όμορφη. Λοιπόν, ερωτάτε για τους παλιούς ηθοποιούς ότι έμπαιναν όλοι στο σπίτι της τέλος πάντων και τρώγανε, ρε παιδί μου. Μαγείρευε και πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν τη ρωτάνε αν έμπαινε μέσα στο σπίτι και η Μελίνα. Η Μερκούρη. Και λέει, η Μελίνα Μερκούρη έκανε ένα μεγάλο κακό. Κατάργησε την άδεια του ηθοποιού. Μας κατέστρεψε. Μπορούν πια όλοι να γίνουν ηθοποιοί. Όποιος θέλει παίζει, βάζοντας στο θέατρο την αδελφή του, την ανιψιά του, την υπηρέτριά του. Μπορώ εγώ να πάω να κάνω το χειρουργό ή τον καθηγητή? Τι γνώμη έχετε για τη Μελίνα ως ηθοποιό? Ήταν μια ωραία γυναίκα, εντυπωσιακή, καλοζωισμένη. Τι χάζευες, ως ηθοποιό? Ας την κρίνει η ιστορία. Άλλη μια επίθεση στο πρόσωπο της Μελίνας Μερκούρη, μετά από την επίθεση, τηλεκτική εννοώ πάντα, που είχε κάνει η Ροζίτα Σόκου σε ό,τι αφορά την υποκριτική δυνότητα της Μελίνας Μερκούρη. Άλλη μια επίθεση από την κυρία Διαβάτη. Εγώ ομολογώ πως δεν το περίμενα. Δηλαδή, ξέρω ότι η κυρία Διαβάτη έχει θέματα γενικώς με την άδεια του ηθοποιού. Απλά δεν περίμενα να κάνει επίθεση σε ό,τι αφορά και την υποκριτική δυνότητα της Μελίνας Μερκούρη. Αυτό είναι κόσμια όμως. Δηλαδή δεν ενόχλησε. Γιατί σε όλη τη συνέντευξη μιλάει έξω από τα δόντια. Δεν το είπε πολύ έτσι. Είπε στην κρίνη ιστορία. Ναι, αλλά το ιστορία. Ενώ η Ροζίτα το είπε ανοιχτά. Ήταν κακή ηθοποιός. Δεν έχει δικαίωμα η Χρυσούλα Διαβάτη να θεωρεί ότι η Μελίνα Μερκούρη δεν είναι καλή ηθοποιός. Φαντάζομαι δεν είναι η μόνη που το θεωρεί αυτό. Εγώ θυμάμαι και τον Κώστα Πρέκα, ας πούμε, που είχε πει ότι είναι ελεηνή η Μελίνα Μερκούρη. Δηλαδή και άλλοι άνθρωποι λένε ότι δεν ήταν καλή ηθοποιός. Εμένα ναι, αλλά ο Κώστας Πρέκας δεν έχει πει αρνητικά. Εγώ δεν μου ακούγεται ωραίο. Σε κάποιους θρύλους πρέπει να λέγεται αυτό, αυτό είναι το θέμα. Εννοείς. Ανθρώπους που έχουν φύγει και από τη ζωή. Ανθρώπους που έχουν φύγει και που έχουν αφήσει μια ιστορία. Ξέρεις τι, βρε Θεέ μου. Αυτή η γόνια της αρνητικής κριτικής, εμένα δεν μου ακούγεται ωραίο. Για μια γυναίκα η οποία έχει φύγει από τη ζωή και έχει φύγει ως Μελίνα Μερκούρη. Και ως μύθος. Δηλαδή, θρύλος. Ναι. Αλλά η Μελίνα Μερκούρη άφησε το αποτύπωμά της και περισσότερο ως πολιτικός, ως η γυναίκα που αγωνίστηκε, αγωνίστρια, βγήκε μπροστά. Ίσως αυτό επισκίασε κάπως και την υποκριτική της δυνότητα. Να ρωτήσω, ξέρετε κάτι, ο θρύλος που έχει μείνει η Μελίνα Μερκούρη ήταν ακριβώς για την πολιτική της καριέρα. Έτσι, για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, όχι για μόνο, όχι μόνο. Και για την προσωπικότητά της. Αν πει για το όνομα, θα σου πούνε πέντε πράγματα. Να σου πω ότι μη συγχαίουμε την πολιτική μέσα στο ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη. Λες, μη συγχαίουμε την υποκριτική με την πολιτική. Όταν κάποιος έχει μείνει ως θρύλος για την προσωπικότητα και για την πολιτική, παραμένει θρύλος και μύθος. Φύγει και τα δύο. Ναι, αλλά μπορεί παράλληλα να μην είναι καλή ηθοποιός. Και την ηθοποιό θυμούνται, δεν θυμούνται μόνο την πολιτική. Παιδιά, συγγνώμη, όταν μας έρχεται η Μελίνα Μερκούρη, εμείς μπορεί να μην προλάβαμε να την καλά, γιατί δεν λέτε τώρα πραγματικά πόσο τα πράγματα. Εδώ, ας πούμε, στην εκπομπή έρχεται ένας ηθοποιός που δεν είναι, ας πούμε, στο Δελληνικές της κυρίας Διαβάτη. Ένας πιο μικρός ηθοποιός, πιο νέος εννοώ. Δεν θα τολμήσει ποτέ να πει κάτι για έναν ηθοποιό. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ακούσει αλήθεια από κανέναν ηθοποιό, ελάχιστες περιπτώσεις, που κάποιος θα πει για έναν συνάδελφό του, αυτός δεν είναι καλός, θα τον κρίνει η ιστορία, είναι καλός. Δεν το λένε οι ηθοποιοί αυτό. Δύσκολα ένας ηθοποιός δημόσια θα βγει να πει, θα κάνει μια αρνητική κριτική. Την κάνεις για τη Μερκούρη που έχει φύγει από τη ζωή και είναι και η Μελίνα Μερκούρη. Και εμένα αυτό μου χτύπησε λίγο περίεργα. Λοιπόν, χτυπημένη περίεργα, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως. Και πώς πρέπει να χειρίζουμε.